σαν οι κορφές στη γη και στον αγέρα. Της πάλης η παντιέρα ανέμισε πλατιά. Κάνουμε στάχτη θρύψαλο τα φέντη τη φοβέρα. Εχάραξε η μέρα για να'ρθει ελευθεριά. Ακράτη το ποτάμι, απ' άκρη σ' άκρη εμπρός. Τ' αρμάτα όλοι ζώνουνται, θεριεύουνε οι κάμπι, κι όλη η πατρίδα λάμπει της λευτεριάς το φως. Απόφαση ίδρυση στο νοσοκομείο, εργασίες που γίνονταν για να στηθεί το νοσοκομείο, πώς χτίστηκαν οι θάλαμοι, το 48 μιλάμε, και πώς συνδεόταν αυτό το νοσοκομείο με τα κινητά ορεινά χειρουργία. Αυτό είναι από την εποχή της εποχής. Εδώ κάτω βλέπεις τώρα την περίθαλψη τραυματία. Είναι, ας πούμε, η καρδιά της έκθεσης και το νοσοκομείο εκτείνεται από πάνω βγαίνει από ψηφά μέχρι κάτω στο ποτάμι, όπου είναι ο καταράκτης και οι άλλες δουλειές. Είναι στο οργάνωση Δυτικής Μακεδονίας από τότε, πλέον από μερικά χρόνια, όταν αποκαλύπτει. Μαζί σας είναι κι ο λαός, εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα, εμπρός ακόμα μια φορά. Κατασκευή του νοσοκομείου. Εδώ είναι εργασίες για να αποκαλυφθούν και να αναδείξουμε αυτά τα στοιχεία. Εδώ αυτό είναι ιστορικό ντοκουμέντο. Καταστάσεις με το προσωπικό του νοσοκομείου. Να πώς αξιοποιεί τα αρχεία του το ΚΚΕ και πώς θα δημοσιοποιεί. Εδώ έχουμε πλήρη σκηνές από το πώς λειτουργούσαν και εικόνες της εποχής, εδώ της εποχής.
Εκεί είναι τα χειρουργεία. Τα εργαλεία που βλέπουμε που ακόμα τα χρησιμοποιούμε. Επειδή δουλεύουμε στη χειρουργία. Ακριβώς αυτό. Επειδή είμαστε στη χειρουργία, να γνωρίσουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε και σήμερα. Χρησιμοποιούμε τα ίδια και σήμερα. Πολύ πιθανό να είναι και τις ίδιες. Και το πόσο είναι οργανωμένα. Ναι, ας πούμε αυτό το ψαλίδι χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά και σήμερα. Και εκείνο, τα ορθοπαιδικά. Αυτό εδώ, ας πούμε. Και αυτό. Αυτό που είναι οι μήλες, αυτές. Αυτό που είναι η Λούερ. Και εμένα αυτό που με εντυπωσίασε ήταν εκεί πιο κάτω που έλεγε ότι υπήρχε ειδικό θάλαμος που περίπου νοσηλευόταν 60 άτομα που είχαν κόφωση από τις φωτιές. Ήταν σε ειδικό θάλαμο. Σε ειδικό θάλαμο. Που κάνανε μόνοι τους φυσιολογικό ρόμα ισοτονικό. Ναι. Από τύπωμα ταξικής αντίληψης στο λαϊκό κίνημα της χώρας, συνέβαλε στην ίδια τη φυσιογνωμία του κόμματός μας, δείχνοντας την ανειρήνευτη αντίθεση ανάμεσα σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο και σε αυτούς που τον καρπώνονται. Τα ηρωικά του διδάγματα εμπνέουν, πλουτίζουν, καθοδηγούν και τελικά ισχυροποιούν την ταξική πάλι στο σήμερα, στον αγώνα για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Φίλοι και σύντροφοι, η πολύτιμη ιστορική πείρα από το υγειονομικό του ΔΣΟΕ πιστεύουμε ότι συμβάλλει και στο σύγχρονο προβληματισμό για το ρόλο του επιστήμονα κάθε ειδικότητας και τη συμμετοχή του στην πάλη του λαού στις σημερινές επίσης δύσκολες συνθήκες. Κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να ισχυριστεί σήμερα την εποχή της τόσο φανερής και οξίας αντιπαράθεσης των δύο αντίθετων ιδεολογιών ότι δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία της ενεργητικής του τοποθέτησης απέναντι στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Ότι του είναι αδιάφορο αν το δημιουργικό του έργο, αντί για την πρόοδο και την ευτυχία των ανθρώπων, συντελεί στην προετοιμασία του πολέμου και αντί να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους, στηρίζει το καθεστώς της εκμετάλλευσης. Οι επιστήμονες που υποστηρίζουν πως δεν πρέπει να ανακατεύονται σε ζητήματα που δεν έχουν άμεση σχέση με το επιστημονικό τους έργο, ομολογούν έτσι είτε πως δεν έχουν το δικαίωμα να έχουν τις δικές τους πεποιθήσεις πάνω σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, είτε ότι δεν θεωρούν τους εαυτούς τους αρμόδιους να τις υποστηρίξουν και αναθέτουν την υπεράσπισή τους σε άλλους. Αναδεικνύεται ότι η επιστήμη δεν είναι ουδέτερη. Ο επιστήμονας, ο υγειονομικός, αντικειμενικά παίρνουν θέση στα μεγάλα ζητήματα της εποχής τους. Στον επιστήμονα γιατρό υγειονομικό και σήμερα τίθεται υποχρεωτικά το αμήλικτο ερώτημα «Επιστήμονα στην υπηρεσία ποιου?». Στις μέρες που ζούμε, το δίλημα με τα μονοπόλια ή με το λαό είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Μπορούμε στα αλήθεια να σοπάσουμε μπροστά στη δραματική κατάσταση του συστήματος υγείας και την πορεία εμπορευματοποίησής του, στην ανυπαρξία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα πανάκριβα φάρμακα που χρυσοπληρώνει ο λαός, την έλλειψη διαγνωστικών μηχανημάτων, στην υποστελέχωση, την απληρωσιά, την εντατικοποίηση της δουλειάς μας ως υγειονομική. Το πρότυπό μας θα είναι το γλύψιμο και ο καριερισμός ή ο αγώνας για συνειδητή επιστημονική υπηρεσία προς όφελος του λαού. Αλλά και ακόμα περισσότερο, ποιος μπορεί σήμερα να σοπάσει όταν ηχούν οι σιρήνες του πολέμου ολοένα και πιο έντονα, όταν η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στους υπεριαλιστικούς πολέμους όπου γης, στο μακελιό του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, το βομβαρδισμό νοσοκομείων και το θάνατο χιλιάδων αμάχων και αθώων παιδιών. Ας δούμε όμως ακόμα μία πλευρά. Ποια καθήκοντα προκύπτουν για τους σημερινούς υγειονομικούς μέλη του ΚΚΕ? Τι σημαίνει σήμερα πρωτοπόρος κομμουνιστής υγειονομικός? Πρωτοπόρος επιστήμονας κομμουνιστής υγειονομικός σημαίνει να είσαι άμεσα αναγνωρίσιμος σαν αγωνιστής για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για την υγεία και την πρόνοια ως λαϊκό δικαίωμα. Κομμουνιστής γιατρός σημαίνει να παλεύει στην πράξη ενάντια στην αστική ηθική και ιδεολογία και με την ίδια σου τη στάση μπροστά στον ασθενή, στο χρήστη των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας.
σημαίνει να παλεύεις οργανωμένα ενάντια στην εμπορευματοποίηση της υγείας αλλά και τους φορείς της μέσα στο χώρο ιδιωτικής ή δημόσιας υγείας που δουλεύεις, να παλεύεις ενάντια δηλαδή στο κεφάλαιο, την αντιλαϊκή πολιτική, τα κόμματα και τις δυνάμεις που τη στηρίζουν. Να παλεύεις ενάντια στις εταιρείες που καμία σχέση δεν έχουν με το φάρμακο και την υγεία, ενάντια στους μεγαλογιατρούς και αυτούς που η στάση τους είναι εχθρική απέναντι στον ασθενή που συχνά τον χρησιμοποιούν σαν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Μαζί σας είναι και ο λαός. Υπάρχουν στοιχεία από το αρχείο του κόμματος που μιλάνε για τους νοσηλευτές του νοσοκομείου, για τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, δηλαδή έρχονται ορισμένοι που έχω τύπη και ψάχνουν και βρίσκουν συγγενικά ονόματα. Θα συνεχιστούν οι εργασίες εδώ. Είναι μια απάντηση στο πώς αξιοποιεί το κουκουέ του αρχείου. Δεν θα αξιοποιεί, το δημοσιοποιεί. Σύντροφοι και φίλοι, κρατάμε ότι 77 χρόνια πριν, στα βουνά της ελεύθερης Ελλάδας, όχι μόνο σώθηκαν χιλιάδες αγωνιστές, αλλά μπήκαν και οι κατευθυντήριες ιδέες ενός συστήματος υγείας που κριτήριό του έχει την ανύψωση της σωματικής και ψυχικής υγείας του εργαζόμενου λαού, καλύπτοντας τις ανάγκες του από την πρόληψη έως και την αποκατάσταση. Σήμερα οι τεράστιες δυνατότητες που δημιουργεί ο κοινωνικά παραγόμενος πλούτος, οι κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας, η ρομποτική ιατρική, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού εξειδικευμένου υγειονομικού προσωπικού δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών στην υγεία όσο υποτάσσονται στο καπιταλιστικό κέρδος. Φανταστείτε τι υγεία έχει σήμερα ο λαός και τι πλούτος, τι επιστημονικά επιτεύγματα υπάρχουν, τι υγεία θα μπορούσε να έχει. Υπήρχε παρόλα αυτά το αντίθετο παράδειγμα, το έζησε, το γνώρισε η ανθρωπότητα και είναι ο σοσιαλισμός που γνωρίσαμε τον προηγούμενο αιώνα. Η πάλι για τη νέα κοινωνία, τη σοσιαλιστική κομμουνιστική που σαλπίζει το κόμμα μας, είναι επίκαιρη και ρεαλιστική, γιατί εξυπηρετεί το λαό και τις ανάγκες του σε όλους τους τομείς της ζωής του και στην πρόληψη και την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη. Η πάλι για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η καλύτερη τιμή και δικαίωση του ηρωικού αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και των υγειονομικών μαχητών που έδρασαν στις γραμμές του. Τι κι αν έπεσε ο γράμμος, εμείς θα νικήσουμε. Καστοριάς ράβουσε τα μαλλιά του σαν ήρθανε τα ταρκικά στην περιφέρεια του σαν ήρθανε τα ταρκικά στην περιφέρεια του. Πάει το Άργος, πάει το Βλάτσι, πάει και το Βογγαζικό. Δέντρο χώρι, σκάλο χώρι, πάει και το Νεστοριό. Πάει το Άργος, πάει το Βλάτσι, πάει και το Βογγαζικό. Δέντρο χώρι, σκάλο χώρι, πάει και το Νεστοριό. Δεν είμαστε ούτε κι εμείς.